Γενικώς ξεκινήσαμε ανάποδα. Με fast track διαδικασίες, την επίλυση προβλημάτων με απλά μαθηματικά και με ένα μόνο άγνωστο κύριο κόστος. Αλλά στο πάλι από την αρχή, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζουν το ακρονίμιο ΕΣΠΑ τι σημαίνει. Επιπλέον, ότι το ΕΣΠΑ δεν μοιράζει χρήματα απευθείας στους πολίτες, αλλά έμεσα. Η συγκεκριμένη δράση που αναφερόμαστε μιλάει για εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η συγκεκριμένη δράση αφορά την αξία τοποθέτηση βάουτσερ των προνηπίων, που είναι 2.375 για κάθε παιδί. Αν ως γονέας, αν δικαιούν αυτό το κουπόνι, θα απαιτούσα από το Δήμο και από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που του αποσοπεύει να μου παρέχει ό,τι προβλέπει η πρόσκληση στη συγκεκριμένη δράση. Πριν ο κύριος Καμίλης σας διάβασε τι προβλέπει. Δεν προβλέπει μόνο παιδαγωγό. Δεν προβλέπει μόνο μάγειρα την καθαριστή. Προβλέπει και παιδίατρο και διατροφολόγο. Προβλέπει ψυχολόγο. Όποιος και στο τέλος. Προβλέπει παιδεία, προβλέπει υλικό για την παιδεία. Ξέρουν πολύ καλά, γιατί τυχαίνω να έχουν περάσει τα παιδιά μου από τους παιδικούς της παιδιάς. Και έχω δει σοφάρες να πέσουνε, χαλασμένα αυτοκυρία. Ο καθαριστής να ταΐζει τα παιδιά. Δεν είναι δουλειά που απογορεύεται να κουμπάει υλικά στην κουζίνα. Και δεν αναφέρω άλλα παραδείγματα. Άρα, αν παράλληλα ήμουνα ελεγκτής ΕΣΠΑ, σας πληροφορώ ότι όλα τα λεφτά που έχει το ΕΣΠΑ στο Δήμο Καστοριάς θα τα δίνει πίσω. Διότι τα λεφτά ΕΣΠΑ δεν έχουν πάει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια σωστά. Κυρίως η μεγαλύτερη δαπάνη, κατά συντηρητική ψηφοφορία, δεν τυχαίνει να έχω πάρει και τα λογιστικά. Δεν το κρύβω, έχω και τα λογιστικά. Πήγαινε σε δαπάνες προσωπικού. Και μόνο προσωπικού. Απαράδεκτο. Τα 2.375 ευρώ που δίνω, π.χ. εγώ και το γιο μου ή το παιδί μου, θα πρέπει να καλύψει τώρα τις ανάγκες, όχι μόνο προσωπικό. Αυτό μέχρι τώρα δεν γινόταν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει. Και ξαναγυρνώ πάλι πίσω. Απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά είναι. Ένα συνόμο στην προκειμένη περίπτωση ο άρθρος. Κι. Το κόστος. Κακά τα ψέματα. Είναι 251.000 ευρώ. Συνολικά το ετήσιο έσοδο, το έσοδο ΕΣΠΑ που είναι μέσα στο βάζε. Ναι, έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο. Αφού πάνε στα ιδιωτικά. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό μπήκαμε στο Δημαρχείο. Γι' αυτό μπήκαμε για πρώτη φορά τη Δημοτική Σύμβουλη. Για να τα διορθώσουμε αυτά. Δεν φταίνε για το τι έχουν κάνει. Η λύση οικονομικά που προτείνεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, δεν μπορεί να χρωστάω ήδη μισθούς, να πάρω, να ξοδέψω όλα τα λεφτά του ΕΣΠΑ και λίγο παραπάνω ενδεχομένως για να καλύψω τους μισθούς των υπαλλήλων ειδών ορισμένου χρόνου. Βέβαια κύριε Δήμαρχε, εγώ θα περίμενα σύνθετα μαθηματικά σήμερα να λύσουμε. Όχι απλά. Θα έχουμε βάλει και άλλους παραμέτρους μέσα. Πολλούς παραμέτρους. Και την κοινωνική πολιτική και τη λέξη πολίτης, δημότης. Ναι, δεν βλέπω στρατηγικό σχεδιασμό. Θα ψηφίσω ναι, γιατί οικονομικά είναι απλά μαθηματικά. Ναι, πρέπει. Δεν γίνεται να πάρουμε άλλους 8. Με το κεφάλι στο τοίχο πάμε. Παρ' όλα αυτά όμως, περιμένω, ή περίμενα σήμερα, αλλά θα περιμένω, έτσι, ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να προβλέπει. Αναβάθμιση των παιδικών σταθμών.
Ως συνδυασμός τελευταία ευκαιρία θα παρακολουθούμε τον προϋπολογισμό έσοδα-έξοδα του νομικού προσώπου και μέσω της οικονομικής επιτροπής και θα συμβάλλουμε πρώτον στην εξασφάλιση όλων των προαναφερόμενων παροχών σύμφωνα με τη δράση εναρμόνισης του κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Πρέπει να αποκτήσουν δημόσιο, τελική σταθμή, καταρχήν να είναι δημόσιο χαρακτήρα και να είναι ανταγωνιστική απέναντι στους ιδιωτικούς. Επιπλέον θα συμβάλλουμε στον εξοικονομισμό των δαπανών, στην αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσθεση άλλων ειδικοτήτων, κάτι άκουγε το προλόγο, ό,τι χρειαστεί και αν χρειαστεί να τυθούμε εδώ και να βρούμε τα λεφτά από τον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου και να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά τα λεφτά του ΕΣΠΑ είναι αυτά. Γιατί αν δεν τα διαχειριστούμε σωστά, δεν θα ξαναπάρουν ΕΣΠΑ. Δεν θα ξαναέχουν δικαίωμα άλλοι να βρουν δουλειά. Να ενισχύσουμε οπωσδήποτε το δημόσιο χαρακτήρα, θα συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των μεβάουτσερ, στη σωστή κατανομή εξόδου από τον κρατικό προϋπολογισμό του Δήμου και όπως είπα πριν, πρόσκληση επιπλέον προσωπικού με σύμβαση του αριθμού χρόνου. Μπορεί να είναι κάποιοι από τους εργαζομένους που δεν θα προσληθούν τώρα, μπορεί να αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να προσληθούν μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς θα είμαστε υπέρ σε κάτι τέτοιο, αρκεί να είναι πραγματικές ανάγκες. Στη δημιουργία εννοείται περιοχικού σταθμού στην περιοχή της Χιώσης. Όπου δεν υπάρχει. Στη δημιουργία ανταγωνιστικών δημόσιων δάπτων στο Δήμο μας. Αν δείτε την πρόσκληση της συγκεκριμένης δράσης, θα δείτε ότι μόνο τα δικά θα παίρνουν λεφτά από το δημόσιο ελάχιστα. Επιπλέον, και μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό, αν κάτσουμε στο τραπέζι, τουλάχιστον την επόμενη χρονιά, στη μελέτη και κατάρτιση ενός ενιαίου μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημόσια παιδεία. Συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σχετικές δομές, σαν μία οντότητα, προς σχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τα πληθυσμιακά δεδομένα, τη χωροταξική κατανομή, η οποία ως ο νου που έρχεται, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Περιμένουμε ένας χρόνος συνέδριο. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε μάλλον χρόνο τέλειο καιρό να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αν κάνουμε ξανά αυτή τη συζήτηση θα μας καταφέρουμε. Και ίσως θα χρειαστεί να αλλάξουμε και όνομα. Από τελευταία ευκαιρία δεν θα ήθελα να το κάνουμε πρώτη τελευταία ευκαιρία.